Δεν ξέρεις πως σου με πονάει τη νύχτα όταν ξεκινάει κι είσαι αλλού. Όταν τα χείλη σου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα. Ξεκινάμε με Ελένη Μενεγάκη. Να σας χαρούμε πολύ. Ναι, εγώ θα σας χαρώ πολύ. Είναι Τσεσίας ο άνθρωπος, ο άλλος δημοσιογράφος. Λοιπόν, η Ελένη Μενεγάκη. Μέσα και εσύ, ρε, πράγμα. Λέει, είναι δασκαλό, θα ακολουθήσω. Λοιπόν, στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά το διαζύγιο, στον Θέμον Ζιάδη, τα είπε όλα. Είναι πολύ όμορφη όμως. Τι είπε όμως. Πολύ όμορφη. Δεν άκουσα τι είπε. Προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε για τα πιτσίρι και για όλα και για κάποιους φίλους που συνεισαγωγικά την πούλησαν. Για να δούμε. Τρόμαξες με την τηλεόραση. Ναι. Τρόμαξες ότι θα σε κατασπαράξει. Τρόμαξε. Μεγαλύτερη σου ανασφάλεια που πέρασες ποια ήταν? Φοβόμουν για τα παιδιά. Πάρα πολύ. Φοβόμουν για τα παιδιά. Δεν ήταν για τον εαυτό σου, δηλαδή. Δεν ήταν για τα περιματικά. Για τον εαυτό μου, τι να φοβάμαι. Όλα τα πράγματα κάνουν ένα κύκλο και ξαναβρίσκεσαι ξανά όρθιος εκεί που ξεκίνησες. Πονάς. Αλλά όλα στη ζωή ξεπερνιούνται κάποια στιγμή. Πιστεύω εγώ, όταν δύο άνθρωποι μαζί δεν μπορούν να εξακολουθούν να δίνουν την ίδια χαρά ο ένας τον άλλον και να προσφέρουν το ίδιο ένας τον άλλον, ότι ίσως θα πρέπει να το σταματούν σε ένα σημείο, τέλος πάντων, με αξιοπρέπεια. Τώρα λέω, εντάξει. Έτσι έπρεπε να γίνει. Νομίζω ότι και οι δύο είμαστε καλύτερα σήμερα. Έφτασε ένα σημείο που είπες κλατάρω, τα παρατάω, ναι, ναι, φεύγω, βαλίτσα. Μα κοίταξε, η αλήθεια δείτε. Είναι ότι κλάταρα, άσχετα αν δεν ήθελα να το δείξω ποτέ στην εκπομπή, ποτέ στους ανθρώπους γύρω μου, κλάταρα και από θέμα υγείας και από ψυχολογία και από τα πάντα. Δηλαδή όλα πέρασαν από πάνω μου. Αυτά που δεν περίμενα, δηλαδή που δεν τα είχα ξαναπεράσει ποτέ, ποτέ. Μου βγήκανε και θέματα υγείας, αλλά εντάξει. Είμαι καλά όμως, αυτό έχει σημασία. Παρ' όλα αυτά έβγαινες, έκανες εκπομπή κανονικά. Ναι. Και παρόλα αυτά έβγαινα και έκανα εκπομπή και θυμάμαι ότι σε φάση που ήθελα να σταματήσω, δηλαδή έλεγα θα είμαι ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν ζω, τότε μου κάνανε και πρόταση να ανανεώσω. Έμεινα πολύ καιρό κλειδωμένη στο σπίτι μου, με φόβο να βρεθώ στο δρόμο, δηλαδή να μην βλέπω περίπτερα, περιοδικά, να μην κοιτάζω κανένα, να είμαι κλειδωμένη στο σπίτι μου. Δηλαδή μου πήρε πολλούς μήνες για να νιώσω ότι, εντάξει ρε παιδί μου, θέλω να βγω μια βόλτα. Ας πούμε, είναι γνωστό ότι διακόπηκαν οι σχέσεις φιλίες που είχες με την Βανδύ, με την Παλατσινού, τέτοια πράγματα. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Με τη Δέσποινα, απλά χαθήκαμε κάποια στιγμή. Δεν είναι ότι δεν μιλήσαμε, δεν έρθει να ξαναμιλήσουμε, αλλά χαθήκαμε κάποια στιγμή. Αυτή όμως είχε δώσει μια συνέντευξη. Με την Τζέν είναι άλλη περίπτωση. Ξαφνικά σου χειρίστηκαν για μένα άκομψα τη σχέση που είχαμε και βάλαν πιο πάνω το επαγγελματικό κομμάτι να πουλήσουμε περιοδικά. Από το ότι η Ελένη είναι φίλη μας. Γιατί ήμουνα φίλη τους. Ήμουνα εκεί σε όλες τις στιγμές που με χρειαστήκανε. Κάναμε πολύ ωραία παρέα και αυτή ήταν κοντά μου. Αλλά εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι τους κρέμασα ή τους αδίκησα κάπου. Και αν το έκανα, ζητώ συγγνώμη. Αλλά δεν έκανα ποτέ κάτι με πρόθεση. Και όσον αφορά το κομμάτι media, άσχετα με ποιον μπορεί να έχω πιο πολύ πίεση ή όχι. Πάντα κοιτάω να κρατάω μια ισορροπία με όλους. Έχει περάσει το φυσιερός, τα πράγματα έχουν χαλαρώσει, έχουν ηρεμήσει. Οκ. Okay. Και μπορώ τώρα να σε ρωτήσω λοιπόν πώς έγινε. Δεν πρόκειται να το πω. Δεν θέλω καθόλου να μιλήσω γι' αυτό. Όχι, καταρχάς με έναν άνθρωπο που είναι έξω από την τηλεόραση. Για αυτά, για να μην γίνει καμία παρεξήγηση και μπερδευτεί το θέμα και μπερδευτούν τα παιδιά μου ή οτιδήποτε. Ποια παιδιά, επειδή είμαστε δεν πάρα αυτό. Πολύ ωραία, όλα είναι πολύ στρωτά και κανονικά. Δεν θέλω τίποτα από το στόμα μου να βγει, που να ανακυκλωθεί λάθος. Έρχεται λοιπόν, τελειώνει το συμβόλαιό σου και σε παίρνουν τηλέφωνο από τον Αντένα και σου λένε θα θέλαμε να συζητήσουμε, να συνεργαστούμε και να γυρίσει τον Αντένα. Ειλικρινά, εάν δεν έχω μια καλύτερη πρόταση από τον Αλφα, που είμαι πάρα πολύ καλά και είμαι πολύ ευχαριστημένη εκεί, καταλαβαίνω και εσείς γιατί είχατε μείνει τόσα χρόνια, έχω περάσει πολύ όμορφα στον Αλφα. Μια χαρά είναι, είπε κανένα. Νομίζω θα μπορούσα να συζητήσω με τον οποιονδήποτε και από εκεί και πέρα, αν ήταν κάτι το οποίο μου πήγαινε και μου άρεσε, θα το έκανα. Δεν θα είχα πρόβλημα δηλαδή αν αυτό με ρωτάτε. Θα πρέπει να μιλήσει με το δικό μας. Πώς θα μιλάγατε? Κανονικά. Επαγγελματικά, μπορείς να μιλήσεις επαγγελματικά? Γιατί? Μάλιστα. Τι να πρωτοποιείς. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπε. Καλά έκανε και δεν μίλησε για τον Ματέο, αν θέλετε τη δικιά μου γνώμη. Γιατί είπε ότι υπάρχουν και παιδιά.
Τα οποία δεν θέλω να. Και τα παιδιά μας υπάρχουν πάντα, Γιώργο. Μου είναι δηλαδή... πολύ καλή σχέση τα παιδιά με το ματιό. Ακριβώς, ώρα εντάξει. Τα παιδιά δεν είναι τίποτα. Η μεγαλύτερη αιχμή που άφησε είναι. Για τον Κωστόπουλο, την Παλατσινού. Για την Παλατσινού. Ότι δεν αξιοποίησαν πολύ καλά την. Ξέρεις τι, ουσιαστικά ότι δεν ήταν πραγματικοί φίλοι και ότι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν πράγματα και καταστάσεις. Απ' τη μία όμως ο άλλος είναι εκδότης. Δεν είναι μόνο αυτό. Όταν υπάρχει φιλία όμως. Ο Κωστόπουλος με την Παλατσινού κάναν παρέα με το ζευγάρι. Και μετά το χωρίσανε ζευγάρι. Μοιραία, δεν μπορούσα να κάνει παρέα, δηλαδή να βγαίνει τη Δευτέρα με τη Μενεγάκη, την Τρίτη με τον Λάτσιο, την Τετάρτη με τη Μενεγάκη. Ναι, αλλά να σου πω. Το ζευγάρι όμω τη Μύκονο με τον Λάτσιο ήταν. Το ζευγάρι αυτό ήταν λέω, από την Μύκονο ζευγάρι έκανε κολλητή παρέα με τον Λάτσιο. Μοιραία, δεν μπορούσα να κάνει, δηλαδή να του πει του Λάτσιο, ξέρει αυτή τη βδομάδα κάνω κολλητή παρέα μαζί σου. Την άλλη εβδομάδα θα πάμε με τον Λάτσιο. Το πρόβλημα ήταν άλλο, Γιώργο. Το πρόβλημα ήταν δημοσιεύματα. Η φωτογραφία υπερηβόητη με το Ματέο για μένα δεν μπορεί να σχολιάσει. Φαντάζομαι αυτό εννοεί, έτσι. Γιατί ακούς συνέβη από την ίδια τη Μενεγάκη. Δηλαδή, όλο αυτό το καιρό και για να περάσει η ώρα σε κάποιες παρέες. Επειδή είναι ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Πολύ αγαπητό πρόσωπο. Πολύ δημοφιλές πρόσωπο. Πούλησε και πολύ το διαζύγιο. Όχι, δεν το πούλησε η ίδια. Πούλησε τηλεοπτικά εννοώ. Τέλος πάντων, είναι ένα πρόσωπο. Είναι μια στάρ στα Ελλάδα. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά αλλά και στις παρέες. Όχι ότι για κάποιους ήταν το πιο σημαντικό, αλλά συζητήθηκε. Καλώς ή κακώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η πρώτη φορά που μιλάει τηλεοπτικά για τα συγκεκριμένα θέματα και δεν μπορείς να σχολιάσεις για μένα. Ούτε για το συγκεκριμένο θέμα σχετικά με τον Κωστόπουλο και την Παλατσίνου. Πρώτα απ' όλα, ο Κωστόπουλος είναι αυτός που είχε τα περιοδικά. Η Παλατσίνου δεν είχε καμία ανάμειξη στην επιχείρηση του άνδρα της. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορείς να σχολιάσεις γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τι ακριβώς συνέβη. Αν κάποια φορά είχαν μαλώσει. Είχαν μαλώσει για άλλα θέματα. Ζήτησε μια βοήθεια και δεν μπορείς να ξέρεις τι έγινε. Μίλησε και τα προοδικά όμως με Νεγάκη, με συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είπε κάτι γενικό. Ναι, αλλά δεν ξέρεις πώς έφτασε αυτός εκεί. Και νομίζω ότι η Παλατσινού έχει κάτι με Νεγάκη, γιατί αν θυμάστε και η πρώτη φωτογραφία του Ματέο με την Νεγάκη ήταν μαζί. Παιδιά, δεν είναι μόνο απλή φίλη. Έχουν βαφτίσει την Παλατσινού με την κόρη στο παιδάκι το τελευταίο. Εδώ μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό ξεκίνησε με μια φωτογραφία που έβγαλε τόλα. Σωστά. Και βλέπω την Ελένη μετά από λίγο καιρό. Στην οποία φωτογραφία θυμάσαι πολύ καλά. Ήταν και η κυρία Παλατσινού στην παρέα στάθεια. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν ξέρεις. Ναι, ακούς και είναι η δική αλλά του ζωή. Αλλά το άλλο είναι εκδότης παιδιά και μεταξύ μας. Δεν υπάρχει φίλες τώρα στον χώρο. Ε, πώς δεν υπάρχει όλα είναι δημόσιες σχέσεις. Όχι, δεν αυτό. Είναι έτσι. Πραγματικές δεν είναι όλοι δημόσιες. Μα... Εγώ πιστεύω ότι οι φιλίες τώρα μεταξύ. Παιδιά, είναι πιο σημαντικό να κάνει τρει ώρε πραγματικέ φιλίε. Όχι, δεν ήρθε τηλεόραση για να κάνω φίλου, αλλά να σου προκύψω. Εγώ πιστεύω ότι οι φίλοι μα είναι άλλοι. Όλα αυτά είναι δημόσιε σχέσει. Γιατί και... κρίνει έναν άνθρωπο τη δουλειά του. Δηλαδή, άνθρωπο τη δουλειά του. Δηλαδή, εσύ με τον Τάσο που βγαίνετε κάθε μέρα μαζί είστε. Γιώργο, μου. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Σα δεν τη βάζει τη ζωή σα. Κοίτα, είμαστε φίλοι. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι που είναι για πάντα φίλοι. Και συνήθω στη ζωή μα έχουμε κάποιε περιόδου που κάνουμε κολλητή παρέα με κάποιον επειδή ταιριάζουμε, επειδή. Δεν σημαίνει ότι άμα χαθεί αύριο δεν τον εκτιμάσω άλλο. Όχι, αλλά εσύ επειδή είσαι δημοσιογράφος και είσαι, ας πούμε, σου λέω και εκδότης. Ναι. Και σου σκάει φωτογραφία με τον Ματέο και την Ελένη στη Ραφίνα. Τι θα κάνει, θα πει: Α, είναι κολλητή μου. Κολλητός ένας, κολλητός ο άλλος. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Αυτό θέλω να σου πω. Κοίτα, με τη λογική ότι κάποιο θα το βγάζε. Αυτό θα την έπαιρνα την έπαιρνα και θα την πω: Από το να σου βγάλει ο άλλος, θα το βγάλει εγώ αναγκαστικά γιατί θα το βγάλει κάθε την αγοράσει κάποιο άλλο σε φωτογραφία. Όταν είσαι και φίλο, αν πάρει τηλέφωνο, σου πήλα ρε Σίγιο. Να μην βγάλει. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Ποια φιλία λοιπόν, παιδιά. Και αυτό σε τιμά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως θεωρώ ότι δεν μπορεί να κάνει και με τους δύο όταν χωρίσανε ζευγάρι και κουμπάρι κτλ. Δεν μπορεί να κάνει και με τους δύο την ίδια παρέα. Θα κάνει μια επιλογή, ας πούμε, σε όποιος είναι πιο κοντά σε σένα. Απ' την άλλη, η Βανδί με τον Ντέμι αποστασιοποιήθηκαν. Μα δεν ήταν ούτε και άλλη ιστορία. Ήταν εγώ και άλλη. Εγώ του έλεγα στον κύκλο όλου μαζί και τρώγανε, παιδιά. Συγγνώμη, δεν ήταν βρε εσά τα ζευγάρια. Ναι, ήταν πιο πολύ με τον Κωστόπουλο και την Παλατσίνου. Δεν ήταν τόσο με τη Βανδί και τον Νικολαίδη. Ίσως λόγω εκδότη. Το είπε και ήδη. Πάντω είπε ότι θα επέστρεφε στον Αντένα αν γινόταν μια καλή πρόταση. Εδώ μιλάνε με το Λάτσιο. Μια ζωή μαζί, γιατί έχουν παιδιά. Καλέ, χθες πήρε την αδελφή του στην εκπομπή. Απλά ή έχουν τα παιδιά που θα βρουν το DNA και τα εδώ μιλάνε για τα παιδιά κάθε μέρα να βάλουν να μιλάνε για τα παιδιά. Δεν μπορούν να κάνουν μια επαγγελματική κουβέντα προς Θεού, δηλαδή. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι τυχαίο ότι πήγε στο κανάλι που είναι διευθυντή ο άντρα τη να δώσει συνέντευξη και δεν πήγε, ας πούμε, στο Μέγκα. Πάντω μου έκανε εντύπωση που περιγράφει τι δύσκολε στιγμέ που έζησε. Λες να γίνει κανένα deal. Δεν ξέρω deal, αλλά νομίζω ότι πήγε στο κανάλι που διευθυντή. Έχει καλύτερε σχέσει. Δεν πήγε στο Star, δεν πήγε στο. Πήγε στον Αντένα. Να πήγε και λόγω Θέμου. Έχει καλύτερη έχει καλή σχέση με το Θέμα, εγώ νομίζω. Και τελευταία σχέση με το Θέμα που δηλαδή ήταν. Στην εκπομπή του Θέμου. Και εγώ αν θα πήγαινα, θα πάω λόγω Αντένα. Θα πάω λόγω Θέμου. Αλλά αν δεν είχε καλή σχέση με κάποιον, δεν θα πήγαινε στον Αντένα που διευθύνει ο Λάτσιο. Σίγουρα. Ναι. Αλλά πήγε καθαρά με λοιπόν, προχωράμε. Όπως και να έχει, δεν είναι το πρώτο ζευγάρι που χώρισε. Δυστυχώ. Και ούτε η πρώτη γυναίκα. Γιατί άλλοι που φέρει με τρία παιδιά και πάει στο εργοστάσιο το πρωί. Ναι, αλλά δεν ήταν εύκολο αυτό πέρασε με τα παιδιά τη να την κυνηγάνε, να έχουν.
μαθήματα, να χώνεται, να πληρώνει και το τίμημα, ρε παιδιά. Άνοιξε το θέμα των παιδιών. Φαντάσου και μια γυναίκα που χωρίζει με τρία παιδιά και δεν έχει να φάει. Ο χωρισμό είναι χωρισμό και για το συνεχίζεται. Ο χωρισμό είναι χωρισμό, αλλά από την άλλη, ο χωρισμό που γίνεται κάτω από τόσα φώτα τη δημοσιότητα έχει και ένα σημείο πιο δύσκολο χειρισμό. Σίγουρα, λέει και το τίμημα. Φαντάσου όμω να μην έχει και μία να τα βγάλει πέρα με τρία παιδιά. Είναι πολύ πιο δύσκολο, παιδιά. Σου δίνει και άμα δεν είσαι καλά συναισθηματικά, είσαι καλά. Ωραία, τι πάει να πει. Ναι, ωραία, μπορώ να το ξεπεράσω πιο εύκολα από κάποιον που πάει στο εργοστάσιο. Και που δεν έχει να φάει μια γυναίκα. Εγώ ξέρω γυναίκες που δεν έχουν μία και έχουν τρία παιδιά και τέσσερα. Αν εξαιρέσει να κάνει το παιδιό, εντάξει. Όχι, να απολογηθεί που βγάζει λεφτά. Δεν είπαμε αυτό για να τα βγάζει, τα αξίζει και τα φέρνει και καλά κάνει προς Θεού. Αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Μα δεν επηγάζει να την λυπηθεί, αλλά είπε πως θα μιώσει η ίδια. Είπε ότι βίωσα πόνο, δεν σου είπα ότι... Υπάρχουν και χειρότερα στις μέρες μας, παιδιά. Αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν βγαίνουν να πούνε ότι περνάνε δύσκολα και περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, Γιώργο. Και φαντάζομαι να ξέρει πολύ. Δεν είναι εύκολο να συζητούν όλοι για σένα. Πολύ ευτυχισμένη. Και είπε ότι τώρα είμαστε καλύτερα και οι δύο. Και εγώ και ο Γιάννης. Φαίνεται, παιδιά. Μας έχει μορφήνει πάρα πολύ. Είπε, ήρθε. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να φύγω σε 5 λεπτά. Πείτε ένα λεπτό, γιατί θα πω κι άλλο. Ο Θέμος χθες κατέβασε ένα ουισκάκι, γιατί με αγωνία περίμενε.